Να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, ο κύριος Αντώνης Κούκουρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, σε εσάς, ο κρατές σας. Τι έγινε προχτές στα ναυπηγεία στη Χαλκίδα? Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτή η μακάβρια στατιστική που είπατε μόλις πριν λίγο, που πιο πολύ προσομοιάζει με στατιστική εμπόλεμης περιοχής και όχι... Και έτσι είναι, δηλαδή πάνω στον αγώνα και στον πόλεμο για το μεροκάματο, ακόμα ένας συνάδελφος έχασε τη ζωή του δυστυχώς. Ήταν συνάδελφος που εργαζόταν σε πλοίο το οποίο επισκευαζόταν στα ναυπηγεία της Χαλκίδας. Απασχολούταν σε εξωτερικό συνεργείο, σε εργολάβο που λέμε. Και μέχρι τώρα πληροφορίες, τώρα γιατί είναι σε φάση έρευνας ακόμα, δεν έχουν ακόμα καταλήξει ούτε οι αρμόδιες αρχές, φέρεται αυτό, να καταπλακώθηκε από καταπέλτη πλοίου την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε αυτό. Υπήρχαν μέτρα προστασίας στο χώρο, κύριε Πρόεδρε? Η εικόνα που έχετε ως εργατικό κέντρο ποια είναι? Κύριε Βογιόπουλε, κοιτάξτε, από τη στιγμή που γίνεται κάτι σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν πιστεύουμε ούτε στην κακιά την ώρα, ούτε στη μαύρη μας την τύχη. Υπάρχουν σήμερα οι μέθοδοι, και ειδικά για τέτοιες δουλειές, να προβλέπονται και να όλοι οι κανόνες ασφάλειας για να μην έχουμε τέτοια τραγικά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που είχαμε τον νεκρό συνάδελφο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Βεβαίως για το συγκεκριμένο χώρο εμείς έχουμε κατά καιρούς καταγγελίες. Μάλιστα, εμείς μόλις και τον προηγούμενο μήνα είχε σημειωθεί στο συγκεκριμένο χώρο και άλλο παρολίγο πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα με πτώση μιας γέφυρας πλωτής δεξαμενής, το οποίο το είχαμε αναδείξει και είχαμε επισημάνει την ανάγκη να πάρθουν και να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Και δυστυχώς ένα μήνα μετά ήρθε το ακόμα χειρότερο με το θάνατο του συναδέλφου. Εμείς βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο χώρο του ναυπηγείου. Μόλις είχαν καταφέρει και είχαν πάρει τον άνθρωπο δηλαδή. Είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την επιθεώρηση εδώ πέρα και βεβαίως και με την οικογένεια για ό,τι χρειαστεί. Και το επόμενο διάστημα βεβαίως δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα βοηθήσουμε κι εμείς με όλες μας τις δυνάμεις να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να μην φορτωθεί η ευθύνη όπως συνήθως γίνεται στον ίδιο τον εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του, γιατί ξέρετε η συνυπευθυνότητα είναι μια μόνιμη καραμέλα σε αυτές τις περιπτώσεις, και να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες. Επειδή κάποιοι ενδεχομένως να μιλήσουν πάλι για την κακιά την ώρα και επειδή έχουμε συνηθίσει πολλές αναφορές στο περίφημο ανθρώπινο λάθος, ένα στοιχείο θέλω να δώσω μόνο. Μόνο το 2022 καταγράφηκαν 14.000 λεγόμενα εργατικά ατυχήματα. 14.000. Και με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, γιατί από το πριν από το 99 δεν υπάρχουν στοιχεία, από το 1999 ως και το 2019 που είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία, μιλάμε πανελλαδικά για πάνω από 2.000 εργαζόμενους που έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα του μεροκάματου. Έτσι είναι, και τα στατιστικά αυτά και τα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα προφανώς δεν είναι μόνο αυτά, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και από την εμπειρία μας και εσείς τα γνωρίζετε ότι πολλά δεν φτάνουν κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγραφούν, είτε διοχετεύονται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, νοσοκομεία κτλ. Μέσω των εταιριών για να μην καταγράφονται, με ιδιωτικά νοσοκομεία που συνεργάζονται. Εντάξει, μιλάμε για κάποια τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο βαριά. Και επίσης δεν καταγράφονται και αυτά τα παρολίγων πολύ σοβαρά. Αυτό που σας είπα προηγουμένως για τον συνάδελφο που αποτύχει έζησε τον προηγούμενο μήνα στον ίδιο χώρο όταν έπεσε αυτή η γέφυρα της πλωτής δεξαμενής, αυτό το ξέρετε κύριε Βογιόπουλε, δεν καταγράφεται καν σε εργατικό ατύχημα. Τι λέτε, ναι. Δεν καταγράφεται καθόλου, διότι ο εργαζόμενος δεν κατέστη, πώς το λένε, ανίκανος για εργασία πάνω από τρεις μέρες. Μάλιστα. Πρέπει να καταστεί πάνω από τρεις μέρες ανίκανος για εργασία για να καταγραφεί σαν τέτοιο. Πρόεδρε, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Συνδικάτου των Εργαζομένων Μετάλλου Αττικής, που λένε ότι η τεχνική ασφαλείας συνεχίζουν αυτή την ώρα να είναι
και να ελέγχουν υποτίθεται 15 πλοία ο καθένας. Ναι. Είστε ενήμερος γι' αυτό, το γνωρίζετε, το επιβεβαιώνετε κι εσείς? Τη διάβαζα την ανακοίνωση αυτή. Είναι ένα καθεστώς που ισχύει γενικά στα ναυπηγεία. Δεν μπορώ εγώ ούτε να το επιβάσω, προφανώς ούτε να το διαβάσω. Γιατί αν ισχύει αυτό, όταν μιλάμε ότι ένας άνθρωπος ελέγχει 15 πλοία, δεν ελέγχεται τίποτα δηλαδή. Ναι. Γιατί στον, αυτό μπορεί να, είναι, να αφορά περισσότερο την ναυπηγοεπισκεφτική ζώνη στο πέραμα και αλλού. Γιατί εδώ πέρα το ναυπηγείο της Καλκίδας δεν έχει τόσα πλοία έτσι κι αλλιώς που να επισκεφτεί. Βλέπω επίσης Σαββατοκύριακα λέει δεν γίνονται έλεγχοι. Πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων επίσης δεν γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, έτσι είναι. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και ξέρετε ότι επικρατεί και ένα καθεστώς με τις υπερορίες, με τα ατελείωτα 12 ώρα, πολλά από τα οποία είναι και αδήλωτα, και η εργασία του Σαββατοκύριακου επίσης. Είναι ζητήματα δηλαδή που και εμείς θα, για να μην λέμε περισσότερο, θα επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας και το επόμενο διάστημα να τα κινήσουμε ακόμα καλύτερα και στο συγκεκριμένο χώρο και αλλού. Σήμερα από ό,τι πληροφορούμε υπήρξε απεργία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στο πέρασμα, στη Σαλαμίνα, υπήρξε κινητοποίηση και υπήρξαν κινητοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και δέσμευση για μια ακόμα φορά των κυβερνητικών παραγόντων και ηθινόντων ότι θα δούμε πάλι τα θέματα της ασφάλειας. Τι περιμένετε? Εμείς το καθήκον μας από την πλευρά του οργανωμένου εργατικού κινήματος είναι καταρχάς να μην επιτρέψουμε να περάσει ως κανονικότητα αυτή η κατάσταση. Κανένα έγκλημα από αυτά που γίνονται, τα εργοδοτικά εγκλήματα, να μην συγκαλυφθεί και να πιέσουμε με κάθε τρόπο, με τις αγωνιστικές μας κινητοποίησεις, με την οργάνωση, με τον αγώνα μας, να πάρθουν τα μέτρα που χρειάζονται να πάρουν, γιατί μπορούν να πάρθουν, αλλά είναι θέμα κόστους για τις εταιρείες, είτε αυτές είναι τα ναυπηγεία, είτε είναι οι εργολαβικές εταιρείες, είτε είναι οι πλειοκτήτριες εταιρείες, οι εταιρείες των εφοπλιστών δηλαδή, που στο ζύγι αυτό κόστος ωφέλους κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα που προστατεύουν τη ζωή μας και με τα αποτελέσματα που έχουμε. Εμείς αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το βήμα που μας δίνεται καλούμε γενικά τους εργαζόμενους να σπάσουν τη σιωπή τους, να μην κλείνουν το στόμα τους σε τέτοια φαινόμενα, να τα καταγγέλουν, να έρχονται σε επαφή με τα συνδικάτα, με τα εργατικά κέντρα, με τις ομοσπονδίες, γιατί εμείς οι ίδιοι πρέπει να μπούμε μπροστά, να υπερασπιστούμε την ίδια μας ζωή μαζί με το μεροκάματο βέβαια. Κύριε Κούγκουρα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.